Welcome back λοιπόν εδώ στο εργαστήριο της Hollywood, όπου σήμερα θα φτιάξουμε αυτό. Πολύ σημαντικό, μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο, εάν φυσικά σας αρέσει, να κάνετε εγγραφή για να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και όλες τις τελευταίες κατασκευές που φτιάχνουμε εδώ στο εργαστήριο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από τον υπολογιστή. Έχουμε τυπώσει τους αριθμούς σε χαρτί, το οποίο χαρτί θα κολλήσουμε πάνω σε ένα λεπτό ξύλο, να κόψουμε σιγά σιγά με τη σέγα και να φτιάξουμε το καλούπι ώστε να περάσει μετά το router και να μας βγαίνουν κάθε φορά αυτά εδώ τα γράμματα με ακρίβεια, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθούμε με το χέρι να ακολουθήσουμε τις γραμμές και να κάνουμε λάθη κλπ. Θα φτιάξουμε λοιπόν μία φορά το καλούπι για αυτά εδώ τα νούμερα, από το 1 έως το 12. Το 12 δεν το τύπωσα γιατί υπάρχει στην αρχή έτοιμο. Αυτά. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το χαρτί με τα νούμερα. Ταινία διπλής όψεως για να τα κολλήσουμε πάνω στο ξύλο. Δύο κομματάκια MDF 4 για οδηγό, ώστε να κολλήσουμε εδώ πάνω τα νούμερα και να σκάψουμε ώστε να μας κάνει μετά οδηγό. Είναι αυτά εδώ τα δύο κομμάτια. Ψαλίδι. Και το μολύβι που κάπου θα χρειαστεί, δεν μπορεί. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πρώτα 4 νούμερα που αφαιρέ. Δεν θέλει, ζωντανό πρέπει να είναι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πρώτα 4 νούμερα που κόψαμε από το χαρτί. Θα τα κολλήσουμε πάνω εδώ με ταινία διπλής όψεως και μετά θα πάμε στη σέγα μας να κόψουμε. Τα κολλάμε καλά για να μην μας τα τραβήξει η σέγα και είμαστε έτοιμοι. Βασικά δεν είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε τώρα τρυπούλες για να μπει μέσα το πρεονάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε μόνο το μαύρο και να μας μείνει εξωτερικά το σχήμα ώστε μετά να μας κάνει οδηγό για το router. Εδώ λοιπόν έχουμε κόψει το 1, οπότε βλέπετε είναι λίγο χρονοβόρα διαδικασία, γι' αυτό και κάνουμε το καλούπι. Δηλαδή το κόβουμε μία φορά, πολύ προσεκτικά να βγει ακριβώς, διορθώνουμε μετά λιγάκι με γυαλό χαρτό αν κάπου μας έχει φύγει λιγάκι και μετά για μια ζωή έχουμε αυτό εδώ τον οδηγό, όπου μπορούμε πολύ εύκολα, θα δούμε παρακάτω στο βίντεο, να αντιγράψουμε τα νούμερα αυτά. Την ίδια διαδικασία τώρα θα συνεχίσω και στα υπόλοιπα νούμερα. Τα έχω πετάξει εκεί πέρα.
Δεν θα τραβήξω όλα στο βίντεο, δεν υπάρχει λόγος. Τα λέμε σε λίγο. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε. Αυτό περισσεύει βασικά. Εδώ έχουμε τα νουμεράκια μας κομμένα. Τα έχω περάσει και λίγο με τον Dremel για λεπτομεριούλες που ξέφυγαν κατά την κοπή. Αυτό είναι το 0. Και εδώ είναι το 1, 2, 3, 4. Τώρα εδώ πέρα θα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί πού είναι η μέσα πλευρά του 4. Πηγαίνοντας λοιπόν τη φρέζα μας μόνο στην άκρη, μας αφήνει το κομματάκι στη μέση το οποίο λείπει αναγκαστικά γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί στον αέρα. Κάναμε και μία δοκιμή εδώ σε ένα ρετάλι. Εντάξει, είναι λίγο ανακατεμένα τα νούμερα γιατί η δοκιμή είναι, δεν με πειράζει. Και πιστεύω είναι καλό το αποτέλεσμα. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω λίγο είναι εδώ στο 8 που δεν κόβεται στη μέση. Εντάξει, αυτό μπορεί να το κόψουμε μετά με το καλεμάκι. Και στο 6 εδώ που μου αφήνει μια γραμμούλα την οποία μπορεί να την κόψει και αυτή μετά. Είναι δηλαδή μικρά κομματάκια, δεν είναι χρονοβόρα. Η φρέζα που χρησιμοποιούμε είναι μια Μακίτα, η οποία αν δείτε εδώ κοντά στην κάμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται το οδηγός, δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα περπατάει εδώ μέσα ακριβώς, και το βάλουμε λίγο πιο έξω, από μέσα βγαίνει το κοπτικό το οποίο περιστρέφεται και μας κόβει το ξύλο. Παίρνουμε λοιπόν εδώ ένα άλλο κομμάτι από ένα περίσευμα που μας κάνει στις διαστάσεις. Έχουμε σημειώσει εδώ ένα υποτιθέμενο κέντρο. Θα κάνουμε τον κύκλο μας 38 πόντους και σε αυτό θα μας βοηθήσει αυτός εδώ ο μηχανισμός που έχουμε φτιάξει για το router. Έχει μια καβίλια και την τρύπα που βγαίνει το κοπτικό. Το οποίο αυτό εξάρτημα μας βοηθάει να κάνουμε κύκλους. Όχι εμείς, το μηχάνημα. Λοιπόν. Αυτός εδώ ο πύρος θα είναι 6 χιλιοστά πάχος. Θα κάνουμε λοιπόν μια τρύπα 6 χιλιοστά πάχος στο κέντρο του κύκλου που θα κόψουμε. Και από εδώ μέχρι το κοπτικό είναι 19 πόντι που είναι η ακτίνα του 38. Μικρός πρέπει να ήμουν εξαιτήρης στα μαθηματικά. Εγώ εδώ μέσα θα σκοτωθώ μια μέρα. Έχουμε εδώ λοιπόν έτοιμη την τρύπα όπου θα μπει αυτό εδώ το πυράκι με το κοπτικό. Κάπως έτσι. Το έχουμε κάνει ακριβώς για να μην έχουμε κενά. Δηλαδή, όπως θα γυρίζουμε το κοπτικό τώρα, να μην μας κάνει μπρος πίσω δεξιά αριστερά, δηλαδή μας χαλάσει τον κύκλο, να είναι μηδενισμένος ο κύκλος. Πάμε λοιπόν για το κόψιμο. Let's go! Εργαλείο μας δούλεψε πάρα πολύ ωραία, ό,τι βλέπετε. Έχουμε μία διάμετρο 38 όπως είπαμε, η οποία είναι 38, μία χαρά. Καλά και να μην ήταν ακριβώς 38, δεν μας απασχολεί. Ρολόι τείχου θα είναι. Λοιπόν, τώρα. Τώρα, σε λίγο. Αυτό εδώ θα το κόψουμε τη μέση, ώστε να μας μείνει το μισαφέγγαρο του κύκλου και να μας μείνει άλλο ένα καβάτζα αν θέλουμε να φτιάξουμε δεύτερο, και δίπλα θα βάλουμε τις ταυλίτσες που θα είναι μία μεγάλη, μία πιο μικρή, μία πιο μικρή, μία πιο μικρή, έτσι για να γίνει ένα πιο μοντέρνο ρολόι.
Τώρα λοιπόν εδώ έχουμε πάρει μέτρα, έχουμε σημαδέψει που θα μπουν τα νούμερα ακριβώς. Και πάμε να κόψουμε τις λωρίδες, γιατί αυτό το κομμάτι εδώ θα λείπει, θα έχουμε μόνο αυτό. Να κόψουμε τις λωρίδες που θα είναι στην ουσία το υπόλοιπό μας. Τα μέτρα αυτά τα βάλαμε μία φορά σε αυτό το κομμάτι που δεν θα υπάρχει, για να υπολογίσουμε που θα πέσει το κάθε κόψιμο από την κάθε λωρίδα, γιατί θα έχουν το κενό μεταξύ τους, ώστε ο αριθμός να μας πέσει πάνω στο ξύλο και να είναι και συμμετρικά, βέβαια, σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού. Έχουμε πάρει τα μέτρα, τα έχουμε σημειώσει στο τετράδιο και ξεκινάμε με το πρώτο κόψιμο που είναι 5,5. Όπως και τα υπόλοιπα, βασικά 5,5 είναι. Δεν είναι πόντους. Πάμε λοιπόν για το κόψιμο. Έτοιμα τα κομμάτια. Και πάμε τώρα να τα κόψουμε στο έτσι. Κάνουμε πρώτα ένα καθάρισμα την πλευρά, για να ξέρουμε ότι είναι ορθή γωνία. Με αυτό είναι εδώ τον οδηγό. Και μετά πάμε να κλειδώσουμε την άλλη πλευρά στα νούμερα που θέλουμε. Λοιπόν, το πρώτο που θα είναι εδώ, το πρώτο πασαλάκι που θα είναι εδώ, θα είναι στο 37, όσο είναι ακριβώς και η διάμετρος του κύκλου. Και μετά κάθε επόμενο κόψιμο θα είναι μείον 7 πόντους, δηλαδή θα κόψουμε το πρώτο 37, το επόμενο 30 και πάει λέγοντας. Θέλουμε 4 κομμάτια, οπότε πάμε στο 37. Αυτά λοιπόν είναι τα κομμάτια μας. Αυτά εδώ. Ανά 7 πόντους πιο κοντό και πάμε να δούμε τι κάναμε. Εδώ τα έχουμε τοποθετήσει επάνω, κάπως έτσι θα είναι το ρολόι μας. Και τώρα θα πάμε να κόψουμε δύο οριζόντια από πίσω, για να μας ενώσουν όλα αυτά με τα κενά τους μεταξύ τους και να μπορούμε να έχουμε να το κρεμάσουμε κιόλας. Θα κόψουμε λοιπόν δύο κομμάτια με πάχος ένα πόντο σε μήκος 34, εφόσον εδώ όλο μαζί είναι, πόσο είναι, 41. Θα τα κόψουμε στο 34 ώστε από το πλάι να μην φαίνονται. Πάμε να καθαρίσουμε τη μία πλευρά. Αυτά εδώ λοιπόν είναι. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε στο ίδιο πάχος. Αλλά αυτά είχα, αυτά θα βάλω. Έτσι κάτω από πίσω θα είναι, δεν με πειράζει. Τώρα εδώ τα έχουμε τοποθετήσει επάνω για να πάρουμε αποστάσεις για τις τρύπες. Αυτά θα μπουν από την πίσω πλευρά, απλά τα βάζουμε από την μπροστινή για να πάρουμε μέτρα για τις τρύπες. Εδώ έχουμε σημαδέψει τις τρύπες, όπου θα μπουν οι βίδες από πίσω. Σε την κόλλα θα γίνει ένα πράγμα. Και μετά θα τρυπήσουμε και το σημείο που θα κρεμνιέται στον τοίχο. Πάμε λοιπόν για το τρύπημα. Λοιπόν, θα τρυπήσουμε με τριαράκι τρυπάνι, διότι θα περάσει η βίδα με πάχος 3 χιλιοστά και μήκος 20 χιλιοστά, δηλαδή 2 πόντους, μιας και εδώ έχουμε έναν πόντο και 1,8 που είναι το πάχος του ρολόγιου, για να μην μας βγει η βίδα από την άλλη, πρώτον, και δεύτερον, μετά που θα κάνουμε το σκάψιμο στα νούμερα για να πέσει το έποξι μέσα, να μην είναι πολύ κοντά η βίδα και πέσουμε πάνω στη βίδα, εννοείται. Πάμε λοιπόν για το τρύπημα.
Κάναμε και τη φρέζα, ώστε να μπει εδώ μέσα αυτή εδώ η βίδα. Λοιπόν, τώρα εδώ τα έχουμε τοποθετήσει επάνω, έχουμε γυρίσει όλο το ρολόι τούμπα. Το έχουμε ζυγίσει τα κενά μας 3 χιλιοστά. Τα έχουμε κεντράρει όλα. Έχουμε ακουμπήσει τα δύο ξύλα που θα βιδωθούν για να μας τα ενώσουν. Έχουμε βάλει και λίγη ταινία διπλής όψεως, ώστε με το βίδωμα να μην μας αλλάξουν τα μέτρα, μας τα τραβήξουν κλπ. Το πατάμε καλά, να κολλήσει. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαμε να βάλουμε κόλλα, ξυλόκολλα, ώστε με τις βίδες και με την ξυλόκολλα, που κανονικά αυτό πρέπει να γίνει. Απλά τώρα για πιο σύντομα να τελειώσω το βίντεο, θα βάλω εγώ λίγη διπλής όψεως, για να μην περιμένω να στεγνώσει κόλλα. Οπότε πάμε να βιδώσουμε. Όπως είπαμε, η βίδα είναι 3 χιλιοστά πάχος και 2 πόντους μήκος. Τοποθετούμε πάνω όλα τα βιδάκια και ξεκινάμε. Έτσι λοιπόν είναι έτοιμο, βιδωμένο και κολλημένο. Τώρα εδώ λοιπόν έχουμε τοποθετήσει τη φόρμα και το ρολόι, έχουμε σημαδέψει τα νούμερα, βέβαια στο από το καλούπι ας πούμε, για να περάσουμε το μολύβι βγαίνουν πιο χοντρά, με τη μύτη της φρέζας που είναι εδώ από κάτω, θα τη γυρίσω λίγο, που είναι V, θα βγουν πιο λεπτά εννοείται, έτσι όπως τα θέλουμε. Και πάμε λοιπόν για το πρώτο νούμερο. Και κάπως έτσι λοιπόν βγαίνει το σκάψιμο από το πρώτο μας νούμερο, το οποίο είναι το νούμερο 5, και το ίδιο πράγμα θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε χαράξει τα νούμερα, έχουμε τελειώσει και φύγαμε για βάψιμο και μετά να ρίξουμε το έποξι, διότι αν ρίξουμε πρώτα το έποξι μετά πρέπει να μονώσουμε τα νούμερα, κάτι το οποίο δεν μας βολεύει και δεν μας συμφέρει σε χρόνο. Λοιπόν, τώρα πάμε να περάσουμε λίγο σφραγιστικό υπόστρωμα για να μας σφραγίσει λίγο τους σπόρους του ξύλου, για να μην ποτίζει το χρώμα και το έποξι που θα ρίξουμε, διότι αυτό είναι καπλαμά σοξιά πάνω σε MDF επεδενδυμένο, οπότε εδώ που έχουμε σκάψει έχει βγει το MDF και αν ρίξουμε εδώ πέρα μέσα σε αυτό το λούκι το έποξι θα αρχίσει να απορροφιέται από το MDF σιγά σιγά, οπότε δεν θα μας κάνει τη φλούδα το γέμισμα που θέλουμε, τέλος πάντων θα το τραβήξει μέσα. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε λίγο σφραγιστικό και συνεχίζουμε.
Έχουμε κλείσει πάρα πολύ την ποσότητα στο πιστόλι για να πέσει λίγο, να μην ποτίσει και μας κουρύνει το ξύλο αρκετά. Θα περιμένουμε τώρα 10 λεπτά να στεγνώσει, μιας που έχουμε ρίξει τόσο μικρή ποσότητα. Θα τρίψουμε λιγάκι ελαφρώς και θα περάσουμε άλλο ένα χέρι. Έχουμε τελειώσει τώρα με το σφραγιστικό. Έχω τρίψει και ελαφρώς με 220 γυαλόχαρτο. Έχω ξεμοντάρει τώρα τα πασαλάκια με τους αριθμούς, στα οποία έχει πέσει επίσης σφραγιστικό, για να μπορέσει μετά εδώ το εποξί να μην το απορροφήσει το MDF. Και πάμε τώρα να βάψουμε αυτά εδώ τα πασαλάκια λευκά, και αυτό θα μείνει στο χρώμα του ξύλου να είναι έτσι πιο όμορφο και ωραίο. Τώρα, θα βάψουμε με πινέλο, διότι δεν θέλουμε να μας πέσει το χρώμα μέσα στο νούμερο. Είναι εύκολη υπόθεση, γρήγορη, δεν θέλει πολύ λεπτομέρεια, δεν είναι κάτι τραγικό. Το μόνο που θα πρότεινα είναι πινελάκι καλής ποιότητας για να βάψει πιο ωραία. Έτσι, δεν αφήνει τριχούλες. Εντάξει, πριν βάψουμε βέβαια, τραβάμε λιγάκι σε περίπτωση που. Και θα βάψουμε με λευκό. Βάζουμε αυτό στην άκρη να το λερώσουμε. Παίρνουμε ένα μικρό κατσαβίδι να ανοίξουμε το χρώμα. Τώρα, πολύ σημαντικό να ανακατέψουμε το χρώμα με ένα ξυλάκι οτιδήποτε, ανακάτεμα, και όχι κούνημα, για να μην να αποφεύγουμε τις φυσαλίδες, ώστε στο βάψιμο να μην έχουμε φυσαλίδες. Ανακατεύουμε λοιπόν με το χέρι λιγάκι, όχι πάρα πολύ γρήγορα, κάπως έτσι, να έρθει το χρώμα στα ίσια του, γιατί κάθεται καιρό στο ράφι, και είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε το πινελάκι, το βουτάμε περίπου 1-2 πόντους μέσα, δεν χρειάζεται να ποτίσει όλο, έτσι, περίπου τόσο δηλαδή, και ξεκινάμε το βάψιμο. Περάσουμε πρώτα ένα χέρι καλό και μετά ένα χέρι κακό. Τώρα να μας πέσει και λίγο μέσα στο νουμεράκι δεν μας πειράζει, γιατί μετά θα πέσει το έποξι με σύριγγα. Και στο τελείωμα περνάμε μία απαλή ευθεία για να σπάσουμε και τυχόν φυσαλίδες και να στρώσει το χρώμα. Την ίδια διαδικασία θα συνεχίσω και για τα υπόλοιπα. Τα ξαναλέμε μόλις τελειώσω. Τώρα εδώ έχουμε τελειώσει με το βάψιμο στο λευκό χρώμα. Τα έχουμε μοντάρει ξανά επάνω. Εδώ στο νούμερο 6 που ενώνει το ένα ξύλο με το άλλο, που θα πέσει το έποξι εδώ, έχουμε βάλει και λίγη κόλλα στο κούμπομα για να μην μας τρέξει το έποξι από κάτω, και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε έποξι εκεί. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 σύριγγες μεγάλες για δόσο μετρητή, γιατί πρέπει να βάλουμε αναλογία ρητίνη α 100 προς 60β σκληρή D. Η εποξιδική θέλει πολύ μεγάλη ακρίβεια στην αναλογία για να δουλέψει σωστά. 2 μπολάκια, λογικά το ένα θα χρειαστεί, αλλά σε έχουμε πρόχειρο κι άλλο ένα. Μπόλικο χαρτί για να σκουπίζουμε τα χέρια μας. Και τις 2 χρωστικές, τα 2 μπουκαλάκια με τη χρωστική που θα χρησιμοποιήσουμε, λευκό και μαύρο, για να μας βγάλει το γκρίζο που θέλουμε για τα νούμερα. Ξεκινάμε. Ανοίγουμε το α, ανοίγουμε και το β. Φοράμε κάτι για μιας χρήσης, κάποια δεν έχω φέρει ακόμα, πάμε να τα φέρω τώρα. Γιατί η εποξιδική ρετίνη δεν είναι καλό να κουμπάει τα χέρια μας. Τα εργαλεία μετά καθαρίζονται με διαλυτικό νήτρου. Δεν χρειάζεται να καθαρίσουμε κάτι, θα πάνε όλα για πέταμα, έτσι κι αλλιώς το κόστος του νήτρου είναι πολύ μεγαλύτερο από μία καινούργια σύριγγα, κάνει 50 λεπτά. Κόβουμε μερικά φύλλα χαρτί να έχουμε πρόχειρα σε περίπτωση που στάξει κάπου.
που δεν επιθυμούμε και ξεκινάμε. Παίρνουμε λοιπόν 100 προς 60, οπότε θα το κάνουμε δια 2 γιατί δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Θα πάρουμε 50 από το α. Πολύ ωραία. Θα το ρίξουμε εδώ μέσα. Πολύ προσοχή να μην έρθουν σε επαφή τα καπάκια τους το α με το β, γιατί μετά θα γίνει πέτρα αυτό το πράγμα. Από εδώ λοιπόν θα πάρουμε 30. Θα το ρίξουμε μέσα στο α. Θα σημειώσω τώρα με ένα μαρκαδόρο ποια σύριγγα ήταν το β και ποια το α, σε περίπτωση που δεν μου φτάσει και χρειαστεί να φτιάξω κι άλλο, που δεν νομίζω, θα περισσέψει κιόλας. Κλείνουμε και το β. Βασικά δεν το κλείνουμε. Το ξανανοίγουμε και αδειάζουμε το περίσσευμα. Γιατί είναι πανάκριβο υλικό. Δεν είναι για πέταμα. Για κανένα λόγο. Τώρα το κλείνουμε. Και παίρνουμε τη χρωστική τη λευκή. Ανακατεύουμε λιγάκι και ρίχνουμε μέσα μερικές σταγόνες. Πολύ ωραία. Παίρνουμε τώρα και την μαύρη. Και ρίχνουμε περίπου το ίδιο. Ανάλογα πόσο γκρι θέλουμε να γίνει. Ρίχνω πρώτα 3 σταγόνιτσες και ξεκινάμε το ανακάτεμα. Χρειάζεται αρκετό ανακάτεμα για να σπάσει η χρωστική. Το ανακάτεμα που κάνω θέλει περίπου 4 με 5 λεπτά για να είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το χρώμα μας που φτιάξαμε. Θα πάρουμε τώρα μια καινούργια σύριγγα. Και να τραβήξουμε το έτοιμο πλέον έποξη, να το ρίξουμε μέσα στους αριθμούς. Θα χρειαστούμε και ένα θερμοπίστολο για να σπάσουμε τις σαλίδες που κάνει το έποξη. Οπότε ξεκινάμε με τη σύριγγα. Ρίξαμε λοιπόν το έποξι μέσα, εντάξει έχουμε ρίξει αρκετά παραπάνω. Περιμένουμε λίγη ώρα ότι τραβηχτεί, αν κάπου έχει πόρους το ξύλο, να τραβηχτεί. Θα ρίξουμε ένα χέρι τελικό βερνίκι, το μηχανισμό με τους δείχτες και είμαστε έτοιμοι. Εδώ λοιπόν έχει στεγνώσει το έποξι πλέον, αυτά εδώ είναι τα νούμερα. Πάμε τώρα να τρίψουμε με ένα ψηλό γυαλόχαρτο 2-20 και να ρίξουμε από πάνω το τελικό βερνίκι για να είναι έτοιμο. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε. Εδώ είναι τελειωμένο.
βερνικωμένο με τα έποξή του, με το μηχανισμό, με όλα. Φτιάξαμε και ένα άλλο στυλ, το οποίο είναι αυτό εδώ, έτσι ακόμα πιο μοντέρνο μπορώ να πω, οπότε αυτό. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like αν σας αρέσει φυσικά. Αν δεν σας αρέσει, πάλι πατήστε like, δεν με πειράζει.